έχω δύο γατιά εδώ στη γειτονιά. Γέννησε μια γάτα, το ένα το ονόμασα West Ham και το άλλο Everton. Ψιψίδες τώρα ήταν τα γατιά τώρα. Η Everton και West Ham τώρα. Τα στιγμή πάει 12-9 το σκορ. Κόσμος, χαμό το Σεράφιο. Μιλάμε για... Δεν σου λέω τίποτα. Λες και είχε μέσα 10.000 κόσμο. Λοιπόν, φύγανε 12-9 τα Πολωνάκια, αλλά πλησιάσαν 12-11 τελικά έληξε. Εντάξει, δεν μπορεί να την χτυπήσει τώρα εκεί μέσα στην Ισπανία αυτή την ομάδα. Κατάλαβες. Ισπανική ομάδα τώρα, την ψάχνει να δεις. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τα Πολωνάκια καλή ομάδα, ρε. Από πού έκανε ομάδα ο Απόλλωνας τώρα στο Πόλο. Πού έκανε. Όπλο έχει τερματοφύλακα, ναι, έχει εργαλεία, δεν είναι. Δεν πα τώρα, εντάξει, Γιώργο, τώρα δεν πα. Δεν πα να είναι conference cup. Δεν πάνε να είναι φραπέ κάπου. Δεν πας στο τελικό τώρα. Μα δεν έχεις ομάδα τώρα. Κατάλαβες. Ό,τι άθλημα κι αν είναι, έτσι δεν είναι, ρε. Μπάγερ μια ζωή την έβλεπα και τη χαιρόμουν. Εντάξει, ρε παιδί, μια σταθερή αξία. Μια ομάδα που δεν έμπαζε, δεν έχανε, δηλαδή προκρινότανε, κέρδιζε μέσα έξω στη Γερμανία ισοπεδωτική. Δηλαδή από τότε, από τον Γκέρντ Μίλερ και τον Μπέκενμπάουερ και τον Σεπ Μάγερ, ποτέ δεν την είδα σε τέτοιο χάλια. Περίμενα να δω και τους δύο αγώνες εγώ. Δεν κάνε φάση, ρε. Δεν γίνεται, δεν κάνε. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω. Εντάξει, εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι Gladbach. Γι' αυτό την κουτουπώνει η Gladbach. Όπου τη συναντάει, τη βάζει. Πέψα, ναι, ναι, ηρωνία, εσύ, δε, τέτοια είσαι μανούλα. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται πάνω, οι γριές απάνω, οι γιαγιάδες. Έχετε συνηθίσει στη διακονιαριά και δεν σας αρέσει ο Κούγιας. Τρομάρα να σας έρθει. Για βγάλε, Γιώργο, το Κούγια, τη βγήκε στην Ερασπορ και τον άκουσε πανελλαδικά όλη η Ελλάδα. Τη σχέση του με τον Ηρακλή. Εγώ δεν λέω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Ατάκουσα από τον Ιε. Ναι, κατάλαβες, το θεωρεί ότι έτσι νιώθει. Πουθενά δεν το θέλουν, να το πω έτσι. Η Λαρισαίοι, άλλα τυριά εκεί πάνω. Δεν το θέλανε πρόεδρε. Ρε νούμερα θα είσαστε μια ζωή. Στη Β και στη Γ εθνική θα είσαστε. Και Λαρισαίοι και Ηρακλάκια και όλα αυτά. Ο Κούγιας είναι ξέρει μπάλα, ρε καταρχάς. Ξέρει μπάλα. Και τώρα φωνάζουν ο Γιώργο τα πιτσιρίκια τώρα, μωρέ. Άμαχος πληθυσμός, Μαρίδα τώρα. Φωνάζει η Μαρίδα τώρα, το κοπάδι τώρα. Που δεν ξέρουν δηλαδή από μπάλα. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Απλά ούτε με νοιάζει για τον Ηρακλή, ούτε και εγώ με για τη Λάρισα. Αλλά πάει να τους, ένας άνθρωπος νοικοκύρης να τους μαζέψει, να τους νοικοκυρέψει και μου βγάλαν ανακοίνωση. Καθίστε εκεί να διακονιαρεύετε, να πουλάτε μαλλί της γριάς. Μέσα στη Θεσσαλονίκη, μια ζωή. Εκεί στην αυτή. Και τελειώνοντας, Γιώργο, ο Παναθηναϊκός δίνει το κρισιμότερο παιχνίδι των play-off για μένα. Ούτε με τον Ολυμπιακό, ούτε με την ΑΕΚ. Είναι κρίσιμα και μεγάλα. Το Γιώργο, άστε την ΑΕΚ, Γιώργο! Άστε την ΑΕΚ, θα την ξεπουπουλιάσω! Το λέω από τώρα! Όπως το λέω από τώρα, όπως έγδαρα και το γάβρο. Κατάλαβες, το ξελέπιασα. Άστε την ΑΕΚ. Στο ΠΑΟΚ είναι το μυστικό. Στο ΠΑΟΚ, γιατί να σου πω και κάτι. Στο φινάλε, έχω φάει 12 γκολ, τα 5 τα έχω φάει από τον ΠΑΟΚ φέτος. Τα 5 γκολ τα έχω φάει από τον ΠΑΟΚ. Είναι η μόνη ομάδα που με έχει χτυπήσει και με έχει ξαναχτυπήσει, ας πούμε, και 0. Δηλαδή, κατάλαβες, το κρισιμότερο παιχνίδι είναι την Κυριακή στο στάδιο της Τούμπας. Παρουσία 40.000 οπαδών, που έλεγε ο Μακαρίτης, ο λογοθέτης, ρε. Στην Τούμπα, παρουσία 40.000 και πλέον οπαδών. Ναι. Κατάλαβες, όταν βγαίνουν αυθόρμητα, είναι ωραία πράγματα. Δεν μπορείς να το κατηγορείς τώρα το μαύρο μάτι, ρε Γιώργο. Κατάλαβες. Και τελειώνοντας, κλείνοντας, Μπακογιάννης. Ας πούμε δήμαρχος της Αθήνας. Ας πούμε δήμαρχος. Εγώ το έχω πει, η Αθήνα θα κάνει δήμαρχο αυτόν που θα της φτιάξει το γήπεδο. Δεν είχε δήμαρχο η Αθήνα. Λοιπόν, συνέντευξη στους δύο Αντώνηδες, Καρπετόπουλο και Πανούτσο. Να τον ακούσεις, δηλαδή, αν έχεις έρθει από την Αμερική ή από την Αυστράλια, Έλληνας, και ακούσεις τον Μπακογιάννη στη συνέντευξη στους δύο Αντώνηδες, θα πεις, ρε εσύ, το γήπεδο πρέπει να τελειώνει. Δηλαδή, μιλάμε για μια πιστικότητα και μια, θα μου πεις, είναι ο ρόλος του. Το έχουν σπουδάσει. Την έχουν σπουδάσει, την κατάλαβες, τη διπλωματία. Λοιπόν, την ερώτηση όμως του ενός εκατομμυρίου δεν την έχει κάνει κανένας, τον κύριο Μπακογιάννη, να του πει, άμα δεν πάρετε τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει το γήπεδο, θα προχωρήσει τα σχέδια, τα παρασχέδια, θα μπουν οι μπουρντόζες, θα αρχίσουν οι γερανοί να δουλεύουν. Κανένας δεν του έχει κάνει αυτή την ερώτηση. Θέλω να αφιερώσω το πρόγραμμά σου και όλη την αυτή στη μεγάλη Μπάρμπι από το Γαλάτσι, λοιπόν, στην αρχηγό της Θήρας 13 στο Γαλάτσι και στο Γιάννη το Μεσάρι. Λοιπόν, φιλιά πολλά.